Γεια χαρά. Και για να δούμε ποιος είναι στο τηλέφωνο. Έλα φίλε. Γεια σου Γιώργο. Γεια. Ο Δημήτρης, με τι κάνουμε, καλά. Έλα Δημήτρη, καλά. Θα μιλήσω για τα χθεσινά παιχνίδια. Ήταν αρκετά συμπαθητικά του πρωταθλήματος. Ήταν και suspense. Βλεπόντουσαν δηλαδή. Κοίταξε, ήταν τέτοια διακύμανση του σκορ σε δύο παιχνίδια. Και το Πανιόνιος και το Λαμία. Αυτό. Τους τραβάγανε. Βέβαια το Πανετολικό. Και ο Αστέρας, βέβαια. Ναι. Είδαμε και μια ΑΕΚ που νομίζω ότι είναι η καλύτερη ΑΕΚ που έχουμε δει φέτος. Εγώ θα έλεγα ότι είναι η χειρότερη ΑΕΚ που έχουμε δει φέτος. Μιλάω για το σύνολο. Ναι, αυτό στο δεύτερο ημίχρονο θα τα πούμε μετά αναλυτικά. Έλα, συνέχισε. Θεωρώ ότι για πρώτη φορά κατέβηκε η ΑΕΚ και έπαιξε ορθολογικά, σωστά. Έπαιξε με άκρα. Βγήκε ο Μάνταλος και ο Μπακασέτας και πιστεύω ότι ήταν ό,τι καλύτερο αυτό για την ΑΕΚ. Ξέχασε κάποιον άλλον. Νομίζω και το Σιμόες. Βέβαια. Έτσι. Το ξέχασε γι' αυτό. Νομίζω ότι ο Μπογιέ είναι πάρα πολύ καλός παίχτης και βρήκε συμπαραστάτη ο Λιβάγια. Έχει πολύ καλά στοιχεία. Εγώ πιστεύω, Γιώργο, και επιμένω ότι αν κάποιος μπορεί να κυνηγήσει τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, είναι η ΑΕΚ. Βέβαια, μπορεί παρασκηνιακά να μην αφαιστεί να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά νομίζω ότι όταν η ΑΕΚ σιγά σιγά βρει τα πατήματά της ακόμα περισσότερο, είναι η μόνη ομάδα που μπορεί να κυνηγήσει τον ΠΑΟΚ. Να μιλήσουμε, Δημήτρη, για το χθεσινό μάτσο. Σίγουρα η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε πολύ σωστά τον τρόπο που έπαιξε ο Άρης. Σίγουρα. Που ανέβασε τετέρα της άμυνας ψηλά. Που άφησε την πλάτη του ο Άρης, την άφησε ακάλυπτη. Έτσι. Και οι τρεις κυνηγοί της ΑΕΚ, επειδή είναι μπαλαδόροι, δεν είναι μπακασέτας. Σωστό. Έτσι. Το εκμεταλλεύτηκαν αυτό και τον φόρτισαν τον Άρη με γκολ. Και αυτό που είδα εγώ πάλι είναι ότι όταν η ΑΕΚ έχει πιέσει και προσπαθεί να βάλει το παιχνίδι της κατοχή μπαλάς, ότι ο Πόνσο τελικά μες στην περιοχή σκοράρει με πιο πολύ ασχολή από ότι. Και όπως είπα και χθες στην τηλεόραση, παίρνει φοβερές θέσεις μες στην περιοχή. Αφανής είναι, δεν φαίνεται πολύ, αλλά χθες παίρνει μες στην περιοχή για γκολ. Και είναι και πολύ δυνατός, πάρα πολύ δυνατός και στον αέρα και κάτω. Πάρα πολύ δυνατό παιδί. Δεν ξέρω, θα δούμε συνέχεια τι θα γίνει. Τώρα το ντέρμπι σήμερα πιστεύω ότι. Αν είναι να χάσει, πιστεύω βαθμούς ο ΠΑΟΚ, είναι σήμερα από τον Παναθηναϊκό. Εμένα έτσι μου έχει κάτσει. Δεν μπορεί να μην γίνει, μπορεί να βάλει και τρία γκολ. Είναι όπως θα βγει και το παιχνίδι. Το έχω ξαναπεί πάλι. Εμένα ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά δεν με πείθει. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι αν θα του τραβώσει ένα αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ, δηλαδή αν του τραβώσει. Να επαναλάβω κάτι. Εγώ ένα πράγμα περιμένω. Ναι. Να δω πώς θα αντιδράσουν οι πιτσιρικάδες σε ένα αγώνα ντέρμπι. Ξέρεις κάτι, Γιώργο, και μέσα στην Τούμπα, όχι μέσα στο Λάκα. Σίγουρα ξέρεις όμως κάτι. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει ένα σύνολο Παναθηναϊκός. Έχει πάρει τα παιχνίδια που πρέπει και πάει χωρίς άγχος και. Το έχουν αποδείξει ότι οι πιτσιρικάδες εκεί μπροστά του Παναθηναϊκού έχουν άλλη διακινδύνου. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν του βγει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, μπορεί να κάνει μια σωστά. Βέβαια, μπορεί να πάρει μια και ο Παναθηναϊκός έτσι. Δεν την ξαναπεί, α πούμε. Γιατί πίσω γολοδέρι. Θα το δούμε αυτό στην πράξη. Πάντως, αν τυχόν κερδίσει ο Παναθηναϊκός σήμερα στην Τούμπα. Αποκτάει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα μεγάλο. Όχι, άλλο θέλω να πω. Την άλλη Κυριακή στο ΑΚΑ έχουμε 60.000 κόσμο. Αυτό είναι. Έτσι, αυτό είμαι σίγουρο. Αυτό είναι 100% σίγουρα. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ, αν πιστεύω, πάρει και το παιχνίδι το σημερινό με τον Παναθηναϊκό. Και την άλλη Κυριακή έχει διπλό πάλι. Στον Ατρόμητο πες, εντάξει, μην γελιόμαστε. Όχι, παίζει ΑΕΚ τώρα. Όχι, την επόμενη αγωνιστική. Παίζει Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Όχι, λέω για τον Παναθηναϊκό, λέω. Παίζει με την ΑΕΚ. Αν τυχόν ο Παναθηναϊκός κερδίσει σήμερα τον ΠΑΟΚ, το επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. Θα έχει 60.000, δεν υπάρχει. Δεν διαφωνώ. Απλά λέω ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν σταματήσει σήμερα ναι. Το Παναθηναϊκό, νομίζω ότι θα πάρει και το μήνυμα παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Έτσι, κάζω εγώ και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα έχει καθαρίσει δηλαδή το τίτλο. Σε ευχαριστώ πολύ, ε! Να είσαι καλά, Γιώργο. Για καλά. Έλα, φίλε. Ναι. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό 2-0 προβλέπω. Ευχαριστώ πολύ και Οικονομακού. Για καλά. Αυτό που είπα χθες ο Άρης, που προσπάθησε από την αρχή έπαιξε ψηλά η αμυνά του, πολύ ψηλά. Αλλά το παράκαμε μετά το 1-0 που ήθελε να ρεφάρει. Το ίδιο ακριβώς έπαθε χθες και η Ρεάλ. Ακριβώς το ίδιο. Μόλις έβαλε τον γκολ, η Ρεάλ και μείωσε 2-1, άφησε πίσω τρεις αμυντικούς με τεράστιες αποστάσεις μεταξύ τους και ξεχύθηκε μπροστά όλη η Ρεάλ. Μπας και ρεφάρει και πάει στο 2-2.
Εκμεταλλεύτηκε η Μπαρσελόνα αυτή την κατάσταση και είχαμε πεντάρα. Να θυμίσω ότι σήμερα εκτός από το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 9.30, 7 η ώρα έχουμε Ξάνθη Γιάννενα και σε 7.30 έχουμε Ολυμπιακός Απόλλωνας. Και επειδή έχω πάρα κάποια μηνύματα που μου λένε και όγος ποιος θα παίξει σεντερφό σήμερα, το είπα και χθες το βράδυ στο Κόντρα, ότι είναι πολύ πιθανό για μένα να παίξει ο Χριστοδουλόπουλος πάλι σεντερφό. Αλλά το σωστό θα ήταν, είναι η προσωπική μου άποψη, ο Μάρτινς σεντερφό να βάζει το Μάνο. Δεν παίζει με τη Μίλαν Ολυμπιακός, μετά από όλα να παίζει. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δει την εξέλιξη αυτού του παιδιού. Πείσαμε ότι ο Μάνος ήταν πρώτος χώρος στη Β' Εθνική. Να θυμίσω ότι σήμερα 6 παρά 20, δηλαδή 1-3-20 λεπτά πριν τελειώσει η εκπομπή, θα γίνει η κλήρωση της τηλεόρασης Samsung 50 ιντσών. Έχετε χρόνο μέχρι τις 6 παρά 20 να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό. Πολύ ωραία τηλεόραση. Real, κενό, γράφετε τη λέξη TV και αποστολή στο 19650. Η κλήρωση 6 παρά 20. Έλα φίλε. Ναι. Έλα. Ναι. Μ' ακούς? Πολύ καλά. Καλησπέρα. Από Κεσιά είμαι. Έλα ρε. Θέλω να κάνω μια όχι παρατήρηση. Δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίζα. Όλοι σήμερα περιμένουν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και υποτίθεται ότι όλοι περιμένουν να δουν τον Παναθηναϊκό πώς θα συμπεριφερθεί σε αυτά τα λεγόμενα μεγάλα παιχνίδια. Και αυτό περιμένουν. Λοιπόν, εγώ θα σου το πω διαφορετικά. Όχι, να πω κάτι άλλο. Ότι περιμένουν και να δουν και τον ΠΑΟΚ πώς θα συμπεριφερθεί απέναντι. Θέλω να καταλήξω. Και όχι μόνο τον ΠΑΟΚ. Γιατί λέγανε ο Παναθηναϊκός να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί στα τρία παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό κατά τη σειρά. Εγώ λοιπόν περιμένω να δω πώς θα συμπεριφερθούν αυτές οι ομάδες και οι τρεις με τον Παναθηναϊκό. Σωστό. Είναι κάτι που κανένας δεν το έχει πει. Όλοι περιμένουν στη γωνία τον Παναθηναϊκό και πόσα θα του ρίξουν. Εγώ λέω περιμένετε ρε παιδιά να δούμε πώς θα συμπεριφερθούν αυτές οι μεγάλες ομάδες απέναντι από τη Ρίγια. Δεν νομίζω να περιμένουν όλοι τον Παναθηναϊκό στη γωνία για να χάσει. Δεν το νομίζω, δεν είναι σωστό αυτό που λες. Ναι, έτσι πιστεύω. Ίσως όχι. Για τους σωστούς, για τους υγιείς φιλάθλους, έτσι. Εγώ σήμερα περιμένω να δω ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Ας κερδίσει ο καλύτερος. Περιμένεις να δεις ή θέλεις να δεις? Όχι. Θα ήθελα να δω. Ότι περιμένω με βάση την εικόνα των ομάδων μέχρι τώρα, ας το καλύτερα. Γιατί και χθες που έβλεπα την ΑΕΚ, δεν ξέρω, τα τέσσερα, δεν ξέρω αν θα έπρεπε να ενθουσιάζουν τους ομάδους ή τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Δεν είδα μια ΑΕΚ καλή. Και το λέω. Μα το είπατε, στον πρώτο μήχρονο η ΑΕΚ ήταν κακή. Δεν ήταν καλή. Δεν βλεπόταν. Οπότε ας περιμένουμε λίγο το βραδάκι και ας μιλήσουμε από αύριο πλέον. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Να είστε καλά, καλή. Γεια χαρά. Έλα. Εσείς πώς θα θέλετε να μας τρελάνετε? Λέγε. Καλή εβδομάδα, Γιώργη Βαγγέλης από Λαγωνίσης. Έλα, λέγε το, ρε. Παίζει η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, την Τούμπα, κάνει ευκαιρίες, κάνει δοκάρια. Τρίστηλα, δεκάστηλα, πόσο ο ΠΑΟΚ με το πνεύμα του νικητή καθάρισε την ΑΕΚ σαν αυγό και με μικρά καλή εμφάνιση της ΑΕΚ, αλλά δεν μπόρεσε να έχει αποτελεσματικότητα. Κλείνει η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο, βγάζει 10 φάσεις, πόσο Ολυμπιακός έχασε την νίκη από τα χέρια του. Χτες δεν έπαιξε καλά η ΑΕΚ, αλήθεια είναι. Βάζει 4 γκολ η ΑΕΚ σε 8 φάσεις, καθαρές φάσεις όμως για γκολ. Μισό λεπτό. Να πούμε κάτι που είπες προηγουμένως. Ναι. Ότι η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό έκλεισε τον Ολυμπιακό. Ναι, και δημιούργησε πολλές φάσεις. Ποιες? Συγγνώμη, δεν έκανε 4-5 καθαρές φάσεις για γκολ. Έλα μωρέ τώρα. Συγγνώμη, σε ντέρμπι πόσες θα κάνεις όταν το παιχνίδι? Μα δεν έκανε καθαρές φάσεις για γκολ. Πώς θα το κάνουν? Δηλαδή, είκανε φάση Πετβατζίδη. Όχι. Αυτό η φάση Πετβατζίδη θα τον βρεις μόνο στο ξέφωτο, στο 0-0. Δεν μπορείς να βρεις άλλη άμυνα τόσο ανοιχτή. Όμως για ντέρμπι είναι καθαρές φάσεις. Είναι μέσα από την περιοχή η κεφαλιά που δεν πιάνει ο Λιβάγια, από τη μικρή περιοχή. Τη θυμάσαι τη φάση? Τον πρώτο μήχρονο.
Ναι. Και εν πάση περιπτώσει η Άκη μέχρι στιγμή παιχνίδια έχει βγάλει φάση, δεν έχει βγάλει σωρία. Όχι, μιλάω για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εσύ μέχρι στην μπάλα κάτω. Λέω λοιπόν ότι χτες η Άκη δεν έβγαλε πολλές φάσεις. Έβγαλε 8 φάσεις, οι 7 για μένα καθαρές ευκαιρίες μέσα στην περιοχή. Όχι μέσα στα 40 μέτρα. Και όντως δεν ήταν καλή. Όμως ήταν αποτελεσματική. Κάποια στιγμή θα συμβεί και αυτό. Για, να συμβεί αυτό, πρέπει να γίνει, μάλλον θα γίνει κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Ναι. Θα συμβεί πρώτον, όταν. Πρώτον, να μην παίζουν παιχτάκια, να παίζουν κάποιοι παίχτες με μεγαλύτερη τεχνική κατάρτιση, με πιο συνοήσιμα τα πράγματα μεταξύ τους. Και δεύτερον, να σε βοηθάει και ο αντίπαλος. Θα σε ρωτήσω κάτι. Την πρώτη φάση που κάνει ο Κολομπογέ, πόσοι παίχτες με την πρώτη τους επαφή από την πάσα θα βγουν ανάμεσα από τρεις αμυντικούς και θα πάρουν και 5 μέτρα πλεονέκτημα? Θα βγει ο Μάνταρο. Πόσοι παίχτες στο τρίτο γκολ, στο τέταρτο γκολ, πόσοι παίχτες θα κάνουν την πάσα με το εξωτερικό φάλσο που κάνει ο Μπογέ? Είπαμε, παιδί μου, ότι αυτοί οι παίχτες, η τριάδα η χθεσινή, ή το τακουνάκι που κάνει ο Λιβάγια. Σωστό. Αυτό λοιπόν είναι ενδεικτικό της ποιότητας. Θα σου φέρω το εξής παράδειγμα. Η ΑΕΚ έχει πάρει μέχρι στιγμής από το Χουλ 2 assist. Πολύ καλά για 8 μάτς. Το αριστερό σου μπακ έχει πάρει και 2 από τον Μπακάκι. Δεν περίμενα κάτι περισσότερο. Έχει πάρει λοιπόν και η μία ή δύο, δεν θυμάμαι καλά, τον Γκάλο. Μαζί. Έχει πάρει και 2 γκολ τον Γκάλο. Το πρόβλημα της ΑΕΚ ποιο είναι? Ότι τόσο καιρό ενώ ο Μπακασέτας έχει σκοράρει και ο Μάνταλος έχει σκοράρει, δεν έχει πάρει assist το επιθετικό σου από αυτού του δύο. Ο Πόρσε πριν το χθεσινό αγώνα σε 6 μάτς έχει 10 τελικές. Για μια ομάδα που επιτίθεται έχει 10 τελικές. Αντίστοιχα, ο Χασάν και ο Γκερέρο έχουν αθρηστικά 24 τελικές. Θέλω να πω ότι άμα δεν παιχτεί ο Φόρσου, άμα δεν ταϊστεί κατάλληλα, γιατί χτες ταΐστηκε, έχει χάσει και 2 ευκαιρίες, δεν θα βρεις τι ψάρια πιάνει. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Όσον αφορά για το Χουλτ, δεν είναι 2 οι τελικές προσπάθειες. Είναι περισσότερες γιατί έχει βγάλει έξω το παιχνίδι με την Μπενφίκα. Που εκεί έκανε όργια. Είπα για το πρωτάθλημα. Ναι. Καθαρά. Όντως, αυτό είναι ένα μάτσο, αλλά είναι ένα μάτσο που σημαίνει μια φορά στα πόσα χρόνια. Ναι. Και για το φίλο μου που είπε πριν, είπα, εγώ περιμένω να δω την ΑΕΚ πώς θα είναι με τον Άρη, τον Ατρόμητο και τον Παναθηναϊκό. Για τον Παναθηναϊκό έχω ξεκάθαρη άποψη πώς θα είναι στα ντέρμπι. Δεν ξέρω αν θα μου το παληθεύσει ή όχι, αλλά δεν έχω ερωτηματικό. Η ομάδα μου περιμένει να δω πώς θα είναι και πώς θα ανταπεξέλθει. Το πρώτο λοιπόν τεστ, χωρίς πάλι να βγάζω τελικά συμπεράσματα, έχει και θετικά και αρνητικά. Κάτσε να δούμε και τα επόμενα δύο και θα μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Σε ευχαριστώ πολύ, ε. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Εγώ μιλάω. Εσείς. Υποπάλλον Βασέβη μου, για μένα στο καλύτερο. Μα το καλύτερο αθλητικό. Όχι άλλο στα ύψη, ζαλίζομαι στα ύψη, ζαλίζομαι. Όχι, σου αξίζει. Εγώ θα κάνω μια εξής παρατήρηση. Είδα το παιχνίδι της Ρεάλ και πρόσεξα κάτι. Ότι από την ομάδα του Μέση, δεν έλειψε ο Μέση, ενώ από την ομάδα της Ρεάλ έλειψε πάρα πολύ ο Κριστιάν. Άφησε μεγάλο κενό. Ενώ οι άλλοι. Εγώ έχω μία άλλη εντύπωση. Για πετε μου. Ότι και ο Κριστιάνα έπαιζε χθες, η Ρεάλ το ίδιο θα ήταν. Το ίδιο. Το ίδιο λέτε. Έτσι βλέπω. Εσείς ξέρετε καλύτερα. Όχι, δεν είναι θέμα να ξέρω. Όπως βλέπω ο καθένας. Κάτω από ποια σκουπιά το βλέπει. Ναι, οπωσδήποτε. Χάρηκα που σας άκουσα. Για καλά, ευχαριστώ. Το σέβη μου. Για καλά. Έλα, φίλε. Εγώ. Εσύ. Τι να πούμε, εδώ στην Τράμα γίνεται χαμός πάλι με τα μπαλοποδοσφαιρικά. Ακόμα επειδή ένας μεγάλος όμιλος αγόρασε τη Δόξα Δράμας, δραμινός όμιλος, οι υπόλοιποι πανδραμαϊκοί ή μικρότερες ομάδες έχουμε βρεθεί στο περιθώριο. Τι να πω, έχουμε και τα δικά μας γήπεδα που... Από τηλεφωνείς? Από Δράμα. Μάλιστα. Πανδραμαϊκός, ερυθρόλευκος δηλαδή ουσιαστικά. Αλλά δυσκολεύομαι... Μεγάλη νίκη έκανε Δόξα. Το θέμα είναι ότι δεν είμαι δοξέως. Ναι, αλλά κοίταξε, η δόξα έκανε μεγάλη νίκη, γιατί δεν καταλαβαίνω από τι Δράμα είσαι. Δεν θα χάρω για τον εχθρό μου, ρε εσύ. Και εχθρός.
εχθρός, εννοώ στο γήπεδο, έτσι. Δεν εννοώ με την έννοια όπως που κάνουν με όπλα και φωτοβολίδες. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Έτσι, πάντως, μέσα στα Τρίκαλα, σε μια έδρα πολύ σκληρή και μια ομάδα που έχει φιλοδοξίες, το να φύγει η Βάμα με 3-2 υπέρ είναι επιτυχία. Ναι, μπράβο μας. Αλλά πού να δείτε και τους Πανδραμαϊκούς άμα κατεβαίνανε. Που τους ρίχνουν 1,5 κεφάλαιο καθένα στον τέτοιο. Απλά επειδή βρισκόμαστε σε ημιερασιτεχνικό επίπεδο, προτιμούμε τους ποδοσφαιριστές του Πανδραμαϊκού να τους προωθούμε σε εργασίες. Δεν τους ρισκάρουμε τα γόνατα δηλαδή. Αλλά. Εντάξει, άμα η δόξα νομίζει ότι μπορεί κάτι να κάνει, ας πούμε, μεγαλύτερο, μπορώ να πω για τα αποτελέσματα του καλοκαιριού. Που είχαν τα φιλικά Πανδραμαϊκός δόξα και δόξα Πανδραμαϊκός. 3-5 μέσα στη δόξα, 5-3 μέσα στον Πανδραμαϊκό. Δηλαδή αυτό είναι. Μπορείτε να φανταστείτε τι λέγεται ότι μπάλα μιλάμε εδώ πέρα. Μας. Αλλά είναι μικρά πρωταθλήματα. Τώρα αυτός ο όμιλος, αν υποθέσουμε ότι γίνεται και επενδυτικός, τότε τις δόξα εννοώ. Μάλλον ο όμιλος στον οποίο ανήκει η δόξα. Στον Πύρο. Ναι, α, μπράβο. Έχω προβλήματα. Αντιμετωπίζω προβλήματα από τον εργοδότη αυτόν. Λόγω της διαφορετικής ομαδικής ταυτότητας. Δεν καταλαβαίνω. Ομαδικής από τα αυτά. Ποιος αντιμετωπίζει πρόβλημα, εσύ? Ναι, ναι. Δουλεύεις στο όμιλο εκεί? Όχι, δεν δουλεύω. Τι προβλήματα αντιμετωπίζεις? Ζήτησα να δουλέψω και με ρωτήσανε τι ομάδα είμαι και από τον νόμο και έξω. Κουταβάρα, έπρεπε να πεις ότι ήσουν Αλεξάνδρη. Σιγά, εντάξει, αυτό ήταν ανέκδοτο. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Για χαρά, για χαρά. Έλα, φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Έλα, ρε Βασίλη. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες για χθες. Λοιπόν, Γιώργο, είδαμε το μεγάλο παιχνίδι Μπαρτσελόνα-Ρεάλ. Ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Η μπάλα πάνω κάτω, φάσεις. Αφού δεν έκανε το 2-2 η Ρεάλ εκεί. Ειδικά στο δεύτερο μήχρονο, ομόρφινε το πράγμα. Ομόρφινε, την έκτισε για 20 λεπτά την Μπαρτσελόνα στο μισό γήπεδο. Όπως είπε και μια αγαπητή κυρία, έλειψε ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο δεν θα τα είχαν αυτά τα γκολ που χάσανε οι Μπεντζεμάδες και οι άλλοι εκεί πέρα. Και αφού δεν έγινε το 2-2, ανέβηκε το ηθικό μετά. Ναι, δεν είναι το ηθικό, απλά εκμεταλλευτήκαν τους χώρους. Τεράστιο. Εκμεταλλευτήκαν τους χώρους. Μιλάμε τώρα για. Τη Ρεάλ είναι για τα πανηγύρια. Το. Τραυματίστηκε και ο Μαρτσέλο στο τέλος. Και φυσικό και επόμενο σε αυτή την καυτή έδρα, να το πούμε, η Μπαρτσελόνα έκανε πάρτι μετά το 70. Αμέσως μετά, Γιώργο, γιατί είμαστε σε καφετέρια, είδα για ένα τέταρτο περίπου το παιχνίδι Πανετολικός Τρίπολη. Αστάς, ναι. Εκεί πραγματικά, Γιώργο, πάθαμε διάστρεμα λίγο στο μάτι και αμέσως μετά γύρισε η τηλεόραση στο παιχνίδι ΑΕΚ Άρης. Θέλω να απευθυνθώ όλους τους προπονητές. Όταν ο Άρης έχει αμυντικά χάφ ένα σιώπη, ο οποίος είναι ένα 50 με τα χέρια ανάταση και παίζει παράλληλο ποδόσφαιρο, πώς περιμένει ο Άρης να πάρει αποτέλεσμα? Αυτό που λες εσύ τώρα είναι απάντηση σε κάποιους φίλους του Ολυμπιακού που έλεγαν «Μα επιτρέπετε να μην κρατήσουμε το σιώπι, αυτή τη χαφάρα, αυτόν ογκόλιθο». Πρέπει οι Έλληνες προπονητές να πούνε σε όλα τα παιδάκια που είναι κάτω από το 1,50 να αλλάξουν άθλημα. Διότι ο 1,50 δεν μπορεί να γίνει. Υπάρχει και ο υπόδρομος. Ναι, και ο υπόδρομος, ναι, σωστός. Εξαιρέσεις ο Μόντριτς, ξέρω εγώ, Σακίρι, ή κάποιος άλλος, οι οποίοι και αυτοί ρίχνουν ένα κεφάλι στο Σιώπη και στο Φετβαντίδη και στο Μάνταλο και σε όλους αυτούς. Όταν δεν έχεις σωματοδομή, δεν έχεις ταχύτητα, δεν βλέπεις γήπεδο, η ομάδα σου θα χάνει. Γιατί όταν ένα Σιώπης και κάθε Σιώπης πάει να κάνει ανάπτυξη παιχνιδιού, αντίο ζωή. Η ΑΕΚ έπαιξε στο Ρελαντί, το γήπεδο ήταν άδειο, Γιώργο, δεν είχε φιλάθλους. Αναγκαστικά δεν έχει και κίνητρο ποδοσφαιριστής όταν βλέπει άδειες κερκίδες. Πάει καθαρά για το αποτέλεσμα και να κρατήσει δυνάμεις. Η ΑΕΚ στο Ρελαντί έβαλε 4 γκολ, τα 2 από λάθος του Σιώπη και τελείωσε το μάτς. Παίχτες λοιπόν, σαν το Φετφατζίδη, σαν το Σιώπη, σαν το Μάνταλο, δεν μπορούν να πάνε στο ποδόσφαιρο του 21ου αιώνα.
Αυτά είχα να πω, Γιώργο. Να σε καλά. Για καλά, φίλε. Για να συμπληρώσω σε αυτό που μας είπες προηγουμένως. Δεν απαγορεύεται να παίζεις μπάλα όταν είσαι κοντός. Απαγορεύεται να παίζεις μπάλα σήμερα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο εάν δεν έχεις ταχύτητα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Το έχουμε ξαναζητήσει αυτό το θέμα πάρα πολλές φορές. Η ταχύτητα στο σημερινό ποδόσφαιρο, όπως έχει καταντήσει, είναι το πάνω. Έλα, φίλε. Ναι. Θανάση είμαι. Έλα, Θανάση. Τι έγινε. Καλά. Πάντως ο Ρονάλντο πρέπει να έξω πολύ γέλιο χθες στο Τωρίνο. Πρέπει να χάρει και να χάρει. Κοίτα, εγώ το είδα στο ματς, δεν είναι. Ναι, το είδα, το είδα. Αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι χωρίς Μέση και Ρονάλντο έλειπε το λούστρο. Έλειπε το κάτι, ρε Γιώργο. Δεν το έλεγα. Ωραίο σαν ματς. Μένα μου άρεσε το ματς. Αλλά ήθελα ένα λούστρο. Η Ρεάλ απογοήτευση. Με απογοήτευση η Ρεάλ. Μπαρτσελώνα σε καλή κατάσταση. Η Μπαρτσελώνα έχει κάποιους καινούς παίκτες που άρχισαν να συνεννοούνται μαζί με τους παλιούς. Ο Αρτούρ είναι καλός παίκτης. Πολύ καλός. Καλό χαφ. Καλό χασκληροτράκιλο, ξέρει. Δεν μου λες, είπα προηγουμένως την ταχύτητα. Είδες πόσο γρήγορος είναι αυτός ο Τεμπελέ. Εντάξει, ρε Γιώργο, Τεμπελέ και στην τόπη του το παιδί. Μιλάμε σύμφωνα. Ρε Γιώργο, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο για να παίξει, ειδικά οι πλάγιοι σου παίκτες, πρέπει να είναι γρήγοροι και με την μπάλα στα πόδια και χωρίς την μπάλα στα πόδια. Εσύ το συγκρίνεις τώρα με ελληνικό ποδόσφαιρο. Εδώ το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι βάστα να πάνε. Έβλεπα την ΑΕΚ προχθές, λίγο έβαλε αυτόν τον Μπογιέ. Και δεν έπαιξε ο Μπακασέτας με το Μάνταλο στα πλάγια. Αυτό λέγαμε. Φαινόταν η Άγγλες και ήταν Μπαρτσελόνα. Αυτό λέγαμε. Λοιπόν, δεν ξέρω τη Γιουβέντους την έχεις δει καθόλου. Βέβαια. Την είδα με τη United. Πραγματικά σου μιλάω, με τρόμαξε. Τι τακτική ήταν αυτή, ρε Γιώργο. Πώς ήταν στημένη μες στο γήπεδο, το είδες στο μάτσο. Πότε τώρα. Μιλάμε, ήταν εκπληκτική. Έχει ένα κακό Γιουβέντους. Ποιο? Όταν βάζει γκολ, αρκείται σε αυτό. Αυτό είναι ιταλικό, ρε Γιώργο. Αυτή είναι η μαλακία, πρέπει να κομπεί κάποια στιγμή. Είναι ιταλικό φαινόμενο αυτό, δεν έχει να κάνει. Γιατί το να σοβαρίσει ο άλλο δεν είναι πολύ δύσκολο. Θα μπορούσε να την σοβαρίσει ο United. Α, μπράβο, δεν είναι δύσκολο. Αλλά τι έγινε, πήγε ο άλλο, έβαλε τον Μπαρτσάλι στο 70-75 πίσω, έπαιξε με τρει. Καλά, και λύνει Μπονούτσι σε εκπληκτική κατάσταση. Μιλάμε, είδε ένα τάκλι που έκανε ο Μπονούτσι στο. Εγώ απορώ πώ η Γιουβέντους είχε δώσει πέρυσι τον Μπονούτσι στη Μίλαν. Αφού είχε τσακωθεί, ρε Γιώργο. Και τώρα δεν ξαναπήρε. Αφού το ζήτησε ο ίδιος, έγινε χαμός, δεν ξέρει. Τα ξέρω. Είχε γίνει χαμός στον τελικό με τη Ρεάλ, είχαν τσακωθεί στα αποδυτήρια. Το θυμάμαι, είχα δώσει και σκαμπύλη, είχε δώσει ο Μπονούτσι. Βέβαια. Είχε ζητήσει ο ίδιος μεταγραφή. Πήγε στη Μίλαν, έφαγε εκεί πέρα τα μούτρα του και από ό,τι κατάλαβα, δεν ξέρω τώρα κι εγώ, από ό,τι διάβασα, νομίζω ότι έκανε πίσω και υποχώρησε αυτός. Και ζήτησε δηλαδή μετανιωμένος να γυρίσει. Με τον Αλέγκρι είχε πρόβλημα. Πάντως η Γιουβέντους είναι πολύ γεωματάρη ομάδα και αυτή τη στιγμή, έτσι όπως βλέπω τις ομάδες, αυτή τη στιγμή είναι πιο γεωματάρη ομάδα. Άκου να σου κάνω, τι έχει η Γιουβέντους. Έχει κάποια χαφ που δεν είναι τα μεγάλα ονόματα. Δηλαδή δεν είναι Μοντρίτς. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Αλλά ο Πιάνιτς. Ο Ματουιντή, ρε Γιώργο. Ο Ματουιντή είναι ο κόφτης, αλλά και ο Ισραηλινός, ο Εβραίος. Ποιο λες? Ο Μπεντακούρ. Α, το Μπεντακούρ. Ο Μπεντακούρ είναι Ουρουγουανός. Ουρουγουανός είναι. Εγώ είμαι ο Εβραίος. Λοιπόν, αυτός, χωρίς να είναι το μεγάλο όνομα. Δεν παίρνει μου ξύπω στη δουλειά κάνει. Ναι, και δεν έπαιζε ο Κεντήρα, καλύτερα. Έλα, ρε, άσε με τον Κεντήρα τώρα. Σου λέω καλύτερα που έπαιζε ο Μπεντακούρ. Είναι και πολύ καλό ήταν και το δεξιμπάκ, ο Πορτογάλος που έχουν πάρει. Ναι, καλός είναι, καλός. Πολύ καλός παίκτης. Τώρα θα δούμε, εντάξει, νωρίς είναι ακόμα. Από τον Ενάρα σήμερα με τον Ολυμπιακό εκεί πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Ναι, οικονομήσαμε. Λοιπόν, έγινε Γιώργο. Έλα, για καλά, φίλε, για καλά. Έλα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Δεν θα σε περνά, αλλά σε πήρα να σου είσαι μια πορεία. Ναι. Είπες, έχεις μάλλον τι θα γίνει απόψε στην Τούμπα και πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Όχι, όλοι είμαστε περίεργοι να δούμε. Ναι, περίεργοι. Ποια θα είναι αντίδραση. Κι εγώ, αλλά σκέφτηκα κάτι. Ναι. Ποια είναι η τελευταία ομάδα που κόψε βαθμούς από τον ΠΑΟΚ και είχε δανεικό παίχτη του? Η τελευταία ομάδα που έκοψε βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, ναι, και είχε πάρει και δανεικό παίχτη από τον ΠΑΟΚ. Άσο σήμερα στην Τούμπα, διπλό την Κυριακή στο Περιστέρι. Ναι, τώρα τι δουλειά έχει. Α, μιλάς για τον Κάτσε και για αυτούς. Δανεικό παίχτη, δεν έχει σημασία το Κάτσε. Ναι, εντάξει, αυτό λέω. Δανεικό, άσχετα αν παίζουν αυτοί
του Παναθηναϊκού. Ενώ κάποιοι άλλοι την Κυριακή δεν θα παίξουν ή το Σάββατο όποτε παίζουν. Εγώ αυτό έτσι το βλέπω. Δεν είναι ιδανικό παίκτη. Τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Εγώ τίποτα μπροστά σου. Δεν είναι ιδανικό παίκτη και ιστορίες και δεν έχει πάρει τα παιχνίδια. Πότε έχει συμβεί αυτό στην Ελλάδα? Α, τον πάω. Πάω και πιο καθαρή ομάδα. Μην νομίζω ότι είμαι. Εγώ μάει καταρχήν, εντάξει. Μην κάνει απορία. Έχω ξαναβγεί πολλές φορές. Τα τελευταία χρόνια ο ιδανικό παίκτη είναι μόνο Ολυμπιακό. Ναι. Και τι έκανε στις ομάδες που ο Ολυμπιακός ήταν ιδανικό παίκτη? Έπαιρνε τα παιχνίδια. Άρα δεν λέω καμιά σοφία. Αυτό πιστεύω. Θα το δούμε σε λίγες ώρες. Βέβαια, εννοείται θα το δούμε. Εννοείται θα το δούμε. Και κάτι άλλο για την προηγούμενη εβδομάδα που παίζαμε στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός, το ξεχνάμε, είναι επικεφαλής στον όμιλό του. Πρώτος σε δυναμικότητα. Ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος και η ΑΕΚ είναι τέταρτη. Αν. Σωστό να το πει. Αν λοιπόν. Και κάτσε, μην παρεξηγηθείς, γιατί κάποιοι θα νομίζουν ότι ο Ολυμπιακός είναι πρώτος σε βαθμολογία. Όχι. Καταλαβες. Όχι, είναι πρώτος σε δυναμικότητα όταν γίνεται κλήρωση. Έτσι είναι. Και η ΑΕΚ είναι 32η σε δυναμικότητα στις 32 του Champions League. Όταν βάλανε όλες τις ομάδες, 32η σε δυναμικότητα. Επόμενο, αφού έλειπε τόσα χρόνια. Α, μπράβο. Άρα λοιπόν και καμία νίκη να μην κάνει και κανένα βαθμό να μην κάνει, πιο κάτω από πάτο δεν έχει. Είναι πάτος στη βαθμολογία. Πιο κάτω δεν πάει. Πιο πάνω μπορεί να πάει. Ο Ολυμπιακός που ξεκινάει πρώτος και παίζει με υποδιέστερες ομάδες βαθμολογικά τα 5 τελευταία χρόνια. Γιατί η ΑΕΚ πέρσι πέρασε και αίτητη στους ομίλους του Champions League και ήταν πάλι τέταρτη. Και η Ριέκα και η Αούστρια και η Μίλαν πάνω από αυτόν, από αυτήν, από την ΑΕΚ. Και τερμάτισε δεύτερη στον όμιλο. Αν λοιπόν, γιατί το λέω αυτό, γιατί βγήκε ένας παοξής, πολύ ευγενέστατος, που είχε, και τον θυμάμαι γιατί είχε πει και καταγράφονται, τότε με την κλήρωση ότι η ΑΕΚ μπορεί να πάρει κανένα βαθμό. Ναι, συμφωνώ, μπορεί να μην πάρει κανένα βαθμό. Υπάρχει όμως και γιατί. Και είναι και θεία δίκη που έπαιξε η ΑΕΚ, όπως λέγανε αυτοί, με την Μπενφίκα και ο ΠΑΟΚ με τη Βίντι. Πως έχασε η ΑΕΚ με την Μπενφίκα στο ΆΚΑ σε ένα λεπτό. Το πιάσε, το βάλε. Το πιάσε τερματοφυλακά του, το βάλανε στην αντεπίθεση. Και πως χάσανε από τη Βίντι. Που τότε με τη Βίντι μας έβγαλε την ψυχή για να προκριθούμε. Αλλά τότε πεζόταν πρόκριση. Αυτό ήταν πιο εύκολο το παιχνίδι, ήταν βαθμού σε όμιλο. Τέλος πάντων, μη σε κουράζω. Έγινε φίλε. Για αυτό η απόψη, έτσι το βλέπω. Μπορεί να εκτεθώ αύριο. Μπορεί να κερδίσει ο ΠΑΟΚ και να κερδίσει, όχι έτσι όπως το υπονοώ. Εντάξει. Αλλά έτσι έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να συμβαίνει. Ε, δεν είναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Και κάποια στιγμή ένα τελευταίο. Πες γιατί αν έσπασε η συμμαχία όπως γράφεται ή όχι. Τίποτα άλλο. Δεν έχει σπάσει τίποτα. Α, μπράβο. Άλλο βέβαια. Τα νερά σε μια έγκυο πάνε μόνο. Έγινε ρε, για χαρά. Έλα φίλε. Ναι. Γιώργο. Έλα. Έλα ρε Μπιλ ρε. Έλα Μπιλ. Τι κάνεις, τι έγινε τα πετραλάνια, τι κάνατε το Σάββατο? 1-1 με μια πολύ καλή ομάδα απέναντί μας. Α, τώρα δεν γουστάρω εγώ τέτοια. 1-1 μου κάνεις με το πρωτοπόρο 0-4 και 1-1 με πολύ καλή ομάδα. Αυτά δεν σου πω κάτι, να σου πω κάτι, σου μιλάω ειλικρινά Μπιλ. Η Αγία Παρασκευή είναι η καλύτερη ομάδα που παίξαμε μέχρι τώρα. Σόπα, ρε, φίλε. Πολύ καλή ομάδα. Άρα διεκδικεί και αυτή η άνοδο, έτσι. Όχι, είναι καλή βαθμολογία. Αλλά τις λείπανε παίκτες από προηγούμενα μάτσα, έκανε αποτυχίες. Τώρα έγινε πιο πλήρης, ήρθανε κάποιοι παίκτες που έλειπαν. Πολύ καλή ομάδα, σου λέω. Ναι, αλλά το θέμα είναι. Πρέπει να καθαρίζεις τώρα στο ρούφ. Πρέπει και... να. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, σίγουρα δεν έχασες, αλλά πρέπει να. Το για να πάρεις. Έτσι είναι, όπως το λες, όπως το λες. Γι' αυτό με προβλημάτισε. 0-4 με το πρωτοπόρο. Έτσι. Στην Αγία Παρασκευή μπορεί να είναι ομαδάρα, θα τη φας. Έτσι. Γίνεται, πρέπει να την. Και να φανταστείς ότι προηγηθήκαμε στο 5ο λεπτό. Και στο δεύτερο μήχρονο νεκρώσαμε. Πολύ φρέσκια ομάδα αυτή, πολύ φρέσκια ομάδα. Μας πέθανε στο τρέξιμο. Γλιτώσαμε. Ο δικός στον πάγκο, Γιώργουλόπουλος. Έχει τρελάθει, άστο. Πρέπει να έρχομαι εγώ. Άμα δεν έρχομαι εγώ, δεν γίνεται. Δεν κάνεις τίποτα. Τι βλέπεις απόψε? Κοίταξε να δεις Γιώργο, τι είχα, τι έχασα. Κατάλαβες, εδώ που είμαι τώρα, τι να κάτσω τώρα, να χωθώ, τι θα κάνω στην Τούμπα. Και να μη σου πω ότι όταν δεν έχεις πίεση, άγχος, σίγουρα εντάξει τώρα αυτά τα λέμε εμείς απ' έξω. Τα πιτσιρίκια τα περισσότερα πρώτη φορά μπαίνουν στην Τούμπα. Δηλαδή σε έδρα δυνατή ρε παιδί μου, και τώρα
Τους περιμένει όλος ο κόσμος. Περιμένει από αυτά τα παιχνίδια να δουν πώς θα αντιδράσουν. Για να δούμε στα ντέρμπι. Α, μπράβο. Για να δούμε στα ντέρμπι. Αλλά ρε παιδιά, εδώ κάναμε υπολογισμό. Θα νικήσουμε την Λαμία που θα κάνουμε νίκη για να σωθούμε. Και ξαφνικά, εντάξει, είπαμε, τα ντέρμπι είναι ντέρμπι τώρα. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο έμπειρος, πιο πατάει σαν ομάδα. Τι να λέμε τώρα. Τώρα βέβαια ο ενθουσιασμός μερικές φορές. Θα δούμε, θα δείξει. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν μπορώ να δω τίποτα. Έγινε, ρε. Σε ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Έλα. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα. Έλα. Καλή εβδομάδα. Πάλι σοπαλία χθες. Πάλι σοπαλία. Α, καλά, εντάξει. Δύο σοπαλίες κολλητές. Ναι. Εντάξει, ναι, αλλά έτσι δεν πάει πουθενά. Άμα συνεχίσουμε έτσι, όχι, δεν πάει πουθενά. Πόσα παιχνίδια έχετε παίξει, είναι τώρα. Έξι παιχνίδια έχουν παίξει. Έξι παιχνίδια. Ευρώ, αν έχετε πάρει κεφάλι. Όχι, γιατί εγώ δεν σας έχω δει. Ακούω εσένα που λες. Ξέρεις πόσες ομάδες είναι μπροστά εκεί. Είναι το Ηράκλειο, είναι η Κηφισιά, είναι η Λιούπολη, είναι η Αργυρούπολη, είναι ο Αθηναϊκός και εμείς. Όλοι παρά είναι πέντε ομάδες. Ο Αθηναϊκός τι λέει τίποτα. Α, είναι τους. Η μοναδική έχει τους. Έχει βάλει τέσσερα γκολ και είναι ψηλά. Ναι, 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 ναι. Σοβαρά. Έχει φάει ένα μόνο. Ένα μηδέν, ένα μηδέν, ένα μηδέν και προχωράει. Εχθές κέρδισε την Κηφισιά. Ε? Την Κηφισιά κέρδισε χθες. Που η Κηφισιά ήταν πρώτη. Σοβαρά. Ναι, ναι, ναι. Εμείς κουλουράκια. Εκεί, μην ψάχνεις να πεις, εκεί είναι η σειρά του Φωστήρα, δεν υπάρχει αντίπαλος για τον Φωστήρα. Εντάξει, κάτσε εσύ, το, ναι, αλλά στην αρχή δεν περπατάει ο Φωστήρας. Όχι, δεν περπατάει, αλλά εγώ τον είδα σε ένα μάτς, μου βγάλει τα μάτια. Δεν υπάρχει τέτοια ομάδα στην κατηγορία, δεν υπάρχει. Δεν πειράζει, πάντως σαν χολαργός κερδίσαμε τον ΠΑΟΚ, οπότε εντάξει. Mm. Στον μπάσκετ λέω. Το κατάλαβα. Έχετε στις μπάσκετ, όχι, ε. Όχι μόνο. Εντάξει. Λοιπόν, άντε. Για καλά, φίλε. Α, δεν μου λες, ναι. Τη Ρεάλ πώς τη βλέπεις τώρα, πάμε για τα... Ε? Ένα τίμε. Ένα τίμε. Άλλαξαν προπονητή, έφυγε. Θα φύγει αυτό, δεν κλείτωνε. Εντάξει. Λοιπόν, έλα. Έγινε, για καλά. Έλα, φίλε μου. Είναι κάτω ο γάτο. Είναι κάτω. Έλα. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, εγώ έβιδαν. Ψάχνεις το γάτο. Ε? Ψάχνεις το γάτο. Ναι, μωρέ, τα είδω κάτι αδέσποτα, γι' αυτό φώναζα τώρα να δω. Τώρα, τελικά παντρεύεις σε σκυλιά με τα γατιά. Ναι, ναι, όλα τα αδέσποτα τα φροντίζω, ρε. Όχι, λέω, παντρεύεις σκυλιά με γατιά μαζί. Ε, ναι, όλα τα ζώα παντρεύω. Περνάς και βέρες. Ε. Περνάς και βέρες, λέω. Έλα, τα φροντίζω, ρε, αγάπη. Ρε, καλά κάνεις, καλά κάνεις. Έτσι, δεν ξέρω, εγώ είμαι πολύ φιλόζω. Καλά κάνεις. Αφού στο ταξί έχω μέσα πίσω τροφές και έχω πάρει από το Λίντι αυτή τη φτηνή τροφή 8-9 ευρώ και όπου μπορώ και βρίσκω. Κιλάκια και μπορώ, είναι προσβάσιμα. Σταματάω, βάζω νερό, βάζω φαΐ. Με έχω κυνηγήσει. Πολλά πράγματα έχουν γίνει. Άσχετα, τρομερά. Πάμε. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό θέλω να πω μια κουβέντα. Ναι. Δεν το βλέπω να χάνει με τίποτα, Γιώργο. Μέχρι είναι η ισοπαλία ή η νίκη. Δεν χάνει ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ. Από αυτόν τον ΠΑΟΚ τώρα δεν θα χάσει. Για να δούμε. Έτσι, εγώ είναι η άποψή μου. Καλά, ο Ολυμπιακός είναι άσο από το ημίχρονο, αλίμονο. Αυτό τον Απόλλωνα τώρα, όπως είναι ο Απόλλωνας. Ο Απόλλωνας, ο οποίος έχω τεμένα με την ΑΕΚ βελτιωμένο σε σχέση με τα παλιότερα παιχνίδια. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ηθικό. Δεν έχει ηθικό. Ηθικό, ηθικό. Ηθικό. Βέβαια. Ναι. Μηδέν βαθμούς, έχει βάλει ένα γκολ και φάει 12. Ναι, είναι στον πάτο, έχει πάρει. Δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Δεν ξέρω, δεν την έχω δει την ομάδα αυτή. Δεν ξέρω. Έχει πάρει να τον έχει δει. Τον είδα με την ΑΕΚ. Α. Δεν ήταν άσχημο με την ΑΕΚ. Ναι. Αλλά εντάξει, θέλει, ναι. Θέλει, φάει. Μάλιστα. Και τώρα να πω κάτι για το αυτό που έγινε πάνω στην Αλβανία. Όχι. Α, καλά, εντάξει. Για καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργαρε. Καλώς τον. Από Ηράκλειο. Ναι. Σε βλέπω και εγώ από τα παλιά χρόνια εκεί τότε που μας ξεπάτωνε στο ελληνίκτα έτσι. Το 10.30 μία ώρα μας έκανες μέχρι το πρωί. Τεμενάδες εκεί. Τέλος πάντων. Ρε Γιώργο, βλέπω ένα εργάκι και περνάει έτσι αυτά μάτια. Δεν θέλω να μιλήσω για τα... ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και τέτοια. Βλέπω το έργο του Παναθηναϊκού του 2002-2003. Δηλαδή, θέλω να πω, ένα μοντάρισμα, μια κολομάδα τότε που λεγόταν ένας Φίσας κατητής, ένας Σεϊταρής κατητής, ένας Γαραγκούνης από τα Σπλάχνα, ένας Μπασινάς από τα Σπλάχνα. Ένας Γκούμας και τα λοιπά και τα λοιπά. Βάλε και κανένα Λαμπρόπουλο μέσα, βάλε και κανένα Κουρμπέλι, βάλε και κανένα Μαυροπάνω από την Arsenal Dortmund που παίζει, βάλε και κανένα
τον πιτσιρικά το δόνι της Τουρκάρης. Μήπως βλέπεις έτσι σε 2-3 χρονάκια, γιατί εγώ πιστεύω τον Άγγελο. Τον πιστεύω ότι είναι καλός προπονητής, γιατί βλέπω τι δουλειά έκανε με ελληνικές ομάδες κόντρα σε ξένες. Ναι. Όχι σε ελληνικές. Βλέπω Γιουβέντους, Αμβούργο, ιστορίες, μπάλα. Σωστό αυτό που λες, σωστό. Έπαιξε μπαλάρα Παναθηναϊκός. Και όχι έπαιξε μπάλα και την ήπιαμε και γεια σας. Έπαιξε μπάλα και πέρασε τον επόμενο γύρο, λέμε τώρα. Και με τον ΠΑΟΚ. Και με τον ΠΑΟΚ έπαιξε μπάλα. Το κοβεδιά, γιατί ποιος είναι δηλαδή, καλύτερος Έλληνας προπονητής. Εγώ Παναθηναϊκός. Ξέρεις τι φοβάμαι τον Άγγελο. Είμαι από αυτούς που δεν τα βλέπω όλα πράσινα, ρε παιδί μου. Τα βλέπω. Άκου να σου πω. Με τον Άγγελο ξέρεις τι φοβάμαι. Μήπως τον έχει ξεβράσει το κύμα. Μήπως έχει ξεπεραστεί. Έχει να δουλέψει πολύ καιρό. Δεν ξέρω. Τι περιμένω να το δω. Ρε φίλε, δεν νομίζω ότι θα ξεβρακωθεί τώρα στα γεράματα. Δεν είπα να ξεβρακωθεί. Είπα μήπως τον έχει ξεβράσει το κύμα. Όταν πας τώρα να κρυθείς μπροστά στο Σαββίδι, ξεβράκωμα. Δηλαδή θα φανεί από ένα 10 χιλιόμετρα. Και επειδή είναι και της εκκλησίας, επειδή αυτό δεν νομίζω τώρα να κάνει τέτοια. Δηλαδή δεν πιστεύω να ψηθεί να κάνει τέτοια βλακεία. Να δούμε. Ότι πιστεύω ότι το Λιμιό θα τον εμπάρει. Και θα τον πάρει, δε φίλε, τι θα κάνουμε τώρα, βλέπουμε το Τζιόλι. Λιμιός, Λιμιός, μια, δύο, τρεις, όπως λέει και εδώ, θα τον εμάσω στο τέλος. Θα τον εμάσω στο τέλος, θα παίζει, τι θα γίνει. Πώς θα γίνει. Ξέρεις ποιο το κακό. Ότι το κακό με τον Αναστασιάδη ποιο είναι. Ότι αυτούς τους παίκτες που ανέφερε δεν τους έχει στα χέρια του να τους δουλέψει. Τους παίρνει τρεις μέρες, ξέρω εγώ, πριν από ένα αγώνα. Ναι. Άλλο να έχεις την ομάδα στα χέρια σου και να τη δουλέψεις καθημερινά, και άλλο να τους παίρνεις για ένα διήμερο, ένα τριήμερο κάθε τόσο. Εντάξει, Γιώργο, αυτό θα τους πάρει, θα τους πάρει και κανένα κατηχητικό, καμιά εκκλησία, θα αλλάξουν. Θα αλλάξουν τα κόζα λίγο-λίγο. Ξέρω εγώ τι να πω, με ελπίζομαι. Αλλά εγώ έτσι, δεν ξέρω, έτσι καθόμουν να το σκεφτόμουν μια στιγμή και λέω, λες. Για να δούμε. Λες να γίνει αυτό το έργο μια στιγμή, όχι τώρα άμεσα. Εγώ λέω μέχρι το 24 περίπου, που είναι το Μουντιάλ. Τα παιδάκια θα είναι 23-24 χρονών. Καπετσής μπροστά. Είναι ο Πιτσιρικάς Οδόνης. Είναι από πίσω οι άλλοι 18-19. Βάλε και τον Βλαχοδήμο. Καλός ο Βλαχοδήμος. Ναι. Δηλαδή, βλέπω ένα εργάκι ότι μπορεί να παιχτεί, να πούμε, να κάνουμε μια ομάδα σοβαρή. Για να μην το έργο που βλέπεις δεν είναι άσχημο. Να είναι όμως έγχρωμο σινεμασκόπ. Αυτό είναι το θέμα όλο. Να το δούμε. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω. Πιστεύω δηλαδή. Γιατί είναι και ο μοναδικός, σου λέω, Έλληνας που πιστεύω σαν προπονητής. Τώρα εντάξει, βρήκαμε το Δόνι. Καλός είναι, άσε να το δούμε. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Έγινε, φίλε. Τα λέμε. Έλα, φίλε. Χαίρετε. Χαιρετώ. Κύριε Γεωργίου, σας ακούω πάρα πολλά χρόνια, εννοείται. Φανατικός σας ακροατής. Απλά πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο στην εκπομπή σας. Και θα ήθελα να ρωτήσω πώς βλέπετε εσείς το ματς σήμερα. Το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Δεν το βλέπω. Δεν χωράει πρόβλεψη αυτό το πράγμα. Κοίταξε. Αν με ρωτήσει Ολυμπιακό, από όλα θα σου πω Ολυμπιακό. Από το ημίχρονο. Σε αυτό το μάτς τώρα, ναι, μεν το πάνω χέρι το έχει ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Αλλά και οι άλλοι δεν παίζουν. Το έχουν αποδείξει τώρα στου αγώνε. Τον Δόνι το φοβάστε σε ντέρμπι. Που είναι και με την πλάτη λίγο στον τοίχο, ή το Παναθηναϊκό καλύτερα, όχι μόνο το. Μα δεν μπορώ να εκφράσω γνώμη, γιατί δεν τον έχω δει σε ντέρμπι. Από το παρελθόν του, γιατί. Άλλο παρελθόν με άλλους παίκτες στην ΑΕΚ ή στον ΠΑΟΚ και άλλο εδώ. Στον ΠΑΟΚ, μη σε γεμάζει, ότι είχε αποτύχει. Ναι. Στον Παναθηναϊκό έχει πετύχει. Εγώ πιστεύω ότι ο Δόνης, προσωπική μου άποψη, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, δεν κάνει για μεγάλες ομάδες. Δηλαδή δεν κάνει όχι για μεγάλες ομάδες, μάλλον για πρωταθλητισμό. Δηλαδή με ομάδες που θέλουν να κερδίσουν τα μάτς, θέλουν να πάρουν πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν έχει την πίεση, έχει το άγχος, δεν ξέρω, δεν κάνει γι' αυτό. Τώρα στον Παναθηναϊκό, έτσι όπως ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός, δεν ξεκίνησε για πρωταθλητισμό, αλλά πάει για πρωταθλητισμό. Κανονικά είναι. Το κυνηγάει, δεν είναι ότι όλα έχουν κρυφθεί. Μα αν δεν είχε μείον 6. Θα ήταν πρώτος. Μα ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
Και ένα δεύτερο κύριο, ΑΕΚΤΣΙΣ είμαι. Ναι. Ρεαλιστής ΑΕΚΤΣΙΣ όμως. Και θα ήθελα και εδώ μια γνώμη, αν θέλετε. Και να κλείσω και να μην αποσχολώ τη γραμμή. Για τον πρόεδρό μας που πιστεύω είμαστε λίγες ομάδες, όχι στην Ελλάδα, αλλά στον κόσμο που πήρε πρωτάθλημα και αντί να ενδυναμωθεί, έχει αποδυναμωθεί. Τι έχετε να πείτε περί αυτού? Είναι η φιλοσοφία του αυτή να μην δίνει λεφτά. Εντάξει, με τέτοια φιλοσοφία όμως σας πάει να πάρει καμιά ομάδα δέλτα εθνικής, γάμα εθνικής. Αυτό θα το έλεγε, αν δεν σου κάνει καμία... Θα το έλεγες εσύ, εάν δεν σου κάνει καμιά επιτυχία. Από τη στιγμή που σου πήρε το πρωτάθλημα και έτσι η τσιγκουνιά του επιβραβεύεται, δεν μπορώ να πεις τέτοιο πράγμα. Ναι, ναι, συμφωνώ, αλλά απ' την άλλη μην τρώμε και συνεχώς την καραμέλα του γηπέδου, γιατί το γήπεδο το φτιάχνει αυτοπροσώπως ο Μελισανίδης, γιατί όπως ξέρουμε το γήπεδο του ΣΑΕΚ το κρέμισε το κράτος και είναι μέτοχος στο χτίσιμο του το κράτος, έτσι. Αυτά πρέπει να τα λέμε στον κόσμο, πιστεύω. Θα βάλει και λεφτά αυτός ο όμως. Θα βάλει, εντάξει. Ένα αφεντά. Το θέμα, να σου πω κάτι, μην ρωτάς. Αυτή είναι η φιλοσοφία του σχετικά με τα λεφτά. Βγήκε προχθές και έδωσε μια συνέντευξη. Είδες τι είπε? Έχω 3 εκατομμύρια κέρδος μες στο ταμείο της ΑΕΚ. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Θέλω να είμαι νοικοκύρης, είπε. Αυτή είναι η φιλοσοφία του. Άμα είναι μόνο αυτό το κέρδος της ΑΕΚ, από μαγαζί γωνία που το πήρε από ΓΑΜΑ Εθνική με εισιτήρια 20 ευρώ. Με συγχωρείς, όταν το πήρε ΓΑΜΑ Εθνική ήταν μαγαζί γωνία. Ναι, δεν ήταν ξεχρεωμένη ΑΕΚ. Α, από αυτή την άποψη. Ναι, είχαν φύγει τα χρέα από τη μέση. Ναι, ήταν μαγαζί γωνία. Στη ΓΑΜΑ Εθνική δεν είσαι μαγαζί γωνία. Είσαι μαγαζί γωνία με 50.000 κόσμο, αυτό εννοώ. Από τα εισιτήρια και μόνο κερδισμένο είσαι. Τέλος πάντων, αυτή είναι η άποψή μου, συγγνώμη. Έγινε, γεια. Γεια χαρά, γεια χαρά. Έλα. Ναι. Ναι, φίλε. Γιώργο. Έλα. Έλα, κάτσε να κλείσω το τηλέφωνο. Από Ευρωπαϊκή Χορτινία τηλέφωνο. Βάλτε στην Νίκο, έχω ξαναπάρει τηλέφωνο. Ευρωπαϊκή Χορτινία. Ναι, βέβαια. Από εκεί που μαρκαλάνε κούκο και γίνεται αϊδόνι. Ναι. Αν ξέρει τη λέξη. Για λέγει. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα το περασμένο κύριο Σταματοκύριακο ήταν πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα mountain bike enduro. Είχαν πάνω από 180 αθλητές από όλη την Ευρώπη. Ποδήλατο που άλλος, το αμάξι έκανε 2.000 και το ποδήλατο και η στολή έκανε 12. Το είχε απάνω το ποδήλατο, το αμάξι. Λοιπόν, είχε πάρα πολύ κόσμο, ήταν πάρα πολύ ωραίος αγώνας από όλη την Ευρώπη. Ό,τι σημεία ήθελες έβλεπες, εκτός αυτά από Αλβανία, δεν είδα αλβανική σημεία. Και από Αμερική είχαν έρθει και από όλη την Ελλάδα. Ακούς? Ναι. Δεύτερον, ο Βεγγέρ πού πήγε, τέλος αυτό. Πουθενά άλλο. Πουθενά. Ο Μπάγκεβιτς άστοτε. Ο Μπάγκεβιτς αποσύρθηκε οριστικά. Α, γιατί και εγώ παλιός αξίζει ήμουν. Πήγαινα στενά από τότε. Αποσύρθηκε οριστικά ο Ντούσαν. Εντάξει. Καλό. Με το καλό να πάει. Και εγώ παλιός αξίζει ήμουν. Από τότε που γύρισε στην ΑΕΚ δεν ξαναπήγα από τότε. Δεν ανέβηκα να δω την ΑΕΚ. Τώρα άμα κάνει γήπεδο μπορώ να πάω έτσι για τη συμμετοχή. Με τον Αστέρα ασχολούμαι εκεί πέρα με τον Πάγκο και τον Καϊμένα και εντάξει αυτοί θέλουν να παίξω. Και κάνουν εξέπλυμα, από ό,τι φαίνεται. Άμα θέλουν να κερδίσουν, κερδίζουν. Άμα θέλουν να παίρνουν στο παλιό, παίρνουν στο παλιό. Άμα θέλουν να χάσουν, να χάνουν. Δηλαδή, κάτσε μισό λεπτό. Και ο Μπάκος και ο Καϊμενάκης. Είναι αποτυχημένοι στον Αστέρα. Όχι, επιτυχημένοι είναι, αλλά δεν είναι αποτυχημένοι. Τώρα πήγα έναν Αστέρα που δεν τον ήξερε πριν λίγα χρόνια η μάνα του και τον βγάζει στην Ευρώπη. Εγώ στο ξαναπεί. Θέλω να πάω στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη λέξη Αρκάσου. Και ξέρεις θέλω, έχει 11 παίκτες μέσα, να είναι 3 ξένοι και οι υπόλοιποι Έλληνες. Και ας είμαστε τελευταίοι. Αυτό μπορώ να το δω. Αυτό το ελληνικό δώσιο μπορώ να το δω. Αν μπορούν να το κάνουν. Δεν μπορούν να κάνουν χαρά του. Σε ευχαριστώ πολύ. Γιατί ακούω για χαρά. Κάτι. Ναι. Παλιότερα που είχε πει Αστέρας με 3-3 με τον Μπας Γιάννα, με πήραν από μέσα και μου λέει παίκτες. Ο πρόεδρος που έχουμε, ο πρώην διαιτητής, μόνο Αστέρα δεν βλέπει. Όλο τα κάρτα στέλνει στοιχήματα. Μόνο Αστέρα δεν βλέπει. Όταν είναι στο γήπεδο, μόνο Αστέρα δεν βλέπει. Το λέω εγώ με παθή. Και άμα δεν θα δίνω το λεγόμενο και δώσω το. Τον ξέρω χρόνια, γι' αυτό σου λέω. Γεια καλά! Κοντά μα ήταν και σήμερα Κοσμοτέ. Θυμίζω. 7 η ώρα, Ξάνθη Πας Γιάννενα. 7.30 ώρα, Ολυμπιακός Απόλλων. Και 9.30 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια χαρά.